Στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων κατέφυγε ένας 35χρονος Χανιώτης, τον οποίο φέρεται να εκβίαζε η κατά 11 χρόνια μεγαλύτερη σύντροφός του, επειδή τη ζήτησε να χωρίσουν. Η 46χρονη δεν δίστασε να στείλει γυμνές φωτογραφίες του σε συγγενικό του πρόσωπο. Τι να πω, φαίνεται θα έχει μουρλαθεί. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εκβίαση, με την οποία παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Δεν επιτρέπονται, είτε από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, δεν επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, ντροπή. Και για τους δυο. Τι να πω τώρα. Εντάξει, είναι μια απογοήτευση προφανώς και στην προσπάθειά της να. Ξέφυγε. Ξέφυγε, ναι. Ναι, έχασε την μπάλα. Η περιπέτεια του 35χρονου άρχισε πριν από λίγες ημέρες, όταν ζήτησε από την 46χρονη να δώσουν τέλος στη σχέση τους. Εκείνη άρχισε να τον απειλεί πως θα στείλει φωτογραφίες του που τον απεικόνιζαν γυμνό σε μέλη του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος. Επιπλέον ζήτουσε να την αποζημιώσει για δώρα που του είχε κάνει στο παρελθόν. Όταν ο 35χρονος διαπίστωσε ότι είχε κάνει πράξη τις απειλές της, την κατήγγειλε στην αστυνομία. Γενικώς έχουμε ξεφύγει έτσι και σαν κοινωνία και στα πάντα. Εντάξει, τι να πω τώρα, αυτό είναι, δεν πρέπει να γίνονται. Η 46χρονη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, πλην όμως η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διακινήσει και άλλες φωτογραφίες ανάλογου περιεχομένου μέσω διαδικτύου.